Σας καλησπερίζω τον Κώστα Νικολακόπουλο. Είχαμε αφήξεις νωρίτερα το απόγευμα και ο Τσικίνιο και ο Αντρέ Όρτα με την ίδια πτήση για να περάσουν τα ιατρικά και να τεθούν στη διάθεση του κυρίου Καρβαλιάλ. Χαίρετε. Έτσι είναι, Τάσο, έτσι είναι. Θα τους δούμε και Θεσσαλονίκη. Αν όλα πάνε καλά και τελειώσουν αύριο το πρωί και προπονηθούν το μεσημέρι, απόγευμα, ναι. Ναι. Ναι, δεν... εντάξει, θα μιλήσει μαζί τους ο προπονητής. Καλά, ναι, εντάξει, okay. Λέω, αν είναι όλα νορμάλ, οι παίχτες και οι δύο παίζουν, προπονούνται κανονικά, παίζουν, έπαιζαν στις ομάδες τους. Ναι. Οπότε... γιατί όχι. Ναι, σίγουρα, αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν... πως το δεν είχε τόσους παίχτες με στα προβλήματα κόκκινα, κόπωσης, τραυματισμών, παίζει το έκτο του παιχνίδι σε 18 μέρες. Τα τρία από αυτά είναι ντέρμπι και τα άλλα τρία εκτός έδρας. Ναι. Σίγουρα μπορεί να μην είχαμε, πως το λένε, τέτοια βιάση. Ναι, ναι. Αλλά υπό αυτές τις συνθήκες που έχουμε τώρα, να λείπουν ο Ελκαμπί, ο Ελαραμπί, ο Ρίτσαρτς, πιθανότατα ο Ναβάρο, εγώ και για τον Μπιανκόν δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι διαθέσιμος, ότι μπορεί να παίξει, τέλος πάντων όλα αυτά νομίζω ότι παίζουν το ρόλο τους και μπορεί να τους δούμε. Τέλος πάντων, υπομονή. Πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί οι μεταγραφές, να ανακοινωθούν. Ο Τσικίνιο είναι μεταγραφή, είναι αγορά από την Μπενφίκα. Μέχρι καλοκαίρι 27. Μέχρι το καλοκαίρι του 27, ναι. Έδωσε ο Ολυμπιακός ένα ποσό κατά άλλες πηγές, μισό εκατομμύριο, κατά άλλες ένα εκατομμύριο. Και για τον Όρτα. Τον Όρτα υπάρχει συμφωνία για το καλοκαίρι, οψιόν αγοράς. Δύο νούμερα παρουσιάζονται, το ένα 6 και το άλλο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Πορτογαλία ενώ παρουσιάζονται, ναι, ναι, δύο νούμερα. Οι δικές πληροφορίες λένε ότι είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Νούμερο που νομίζω ότι μπορεί να το δώσει ο Ολυμπιακός εφόσον, ναι, εφόσον ανταποκριθεί ο παίκτης. Ναι, 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 ναι. Και τους δύο τους ήθελε ο προπονητής, εννοείται, τους ξέρει καλά. Ναι. Περιμένουμε τώρα... Νομίζω είναι ευλογία για τον προπονητή, για τον κάθε προπονητή, έτσι, να έρχονται οι παίκτες, οι βασικές επιλογές του σε κάποιες θέσεις, έτσι. Σίγουρα, σίγουρα. Θα τους ήθελε νωρίτερα, είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, okay. Είπαμε ότι υπήρξε μια καθυστέρηση εκ μέρους του αθλητικού διευθυντή του Ολυμπιακού, του καινούριου. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι συμβαίνουν αυτά. Ο Ολυμπιακός περιμένει να κλείσει και δύο στόπερ. Άμεσα επίσης περιμένει, ναι, να κλείσει. Ήδη και αυτοί έχουν αργήσει. Έχουμε πει τα δύο ονόματα που ακούγονται περισσότερο αυτή τη στιγμή. Του Κάρμο και Ντράγκοβιτς. Του Κάρμο, του Κάρμο από την Πόρτο και του Ντράγκοβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Βγήκε σήμερα και ένα όνομα από την Αγγλία για έναν 20χρονο, ναι, στόπερ της Ρέντινγκ που παίζει στην... αντίστοιχη, ας πούμε, με τρίτη εθνική, αλλά θεωρείται μεγάλο ταλέντο, τον Νέλσον Αμπέι. Δεν έχουν πει τίποτα στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα υπαρκτό θέμα. Το πόσο υπαρκτό θα προσπαθήσουμε να το μάθουμε. Προς το παρόν δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Οκ, κρατάμε το δημοσίευμα για την ώρα και... Κρατάμε την πληροφορία, ναι, γιατί είναι και από την Guardian η πληροφορία. Ναι, ναι. Είναι μια... έγκυρη πάντα εφημερίδα. Σε ό,τι αφορά τα... να πω επίσης ότι να μεταφέρω μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πόρτο όχι μόνο για τον Φραν Ναβάρο, μα για τον Κάρμο. Ναι, και για τον Κάρμο, αλλά και για τρίτο παίχτη. Ας ολοκληρώσω καταρχάς τα αγωνιστικά, να πω ότι σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας με τον Άρη, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Ο Ρέτσος επιστρέφει στην ενδεκάδα, για παράδειγμα. Ο Ποντένσε διεκδικεί θέση στην αρχική ενδεκάδα επίσης. Και βλέπουμε... Ο Γιόβετιτς αποδεδομένα, αφού δεν θα είναι ο Ναβάρο, λογικά. Ο Γιόβετιτς δεδομένο δεν μπορώ να το πω.
δεδομένο. Εγώ δεν θα απέκλεια και το Μασούρα να παίξει center forward. Α, να παίξει, ναι, οκ. Δεν θα το απέκλεια, ναι. Αλλά τέλος πάντων, λογικά, όπως λες και εσύ, κανονικά ο Γιώβετσης πρέπει να παίξει. Mm-hmm. Αλλά, αλλά ναι, την άκρη του μυαλού μου έχω, ναι, έχω και τον Μασούρα. Mm-hmm. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός με την Πόρτο δεν μιλάει μόνο για τον, δεν μιλάει μόνο για τον Γκάρμο, mm-hmm, έχοντας πάρει τον Ναβάρο κιόλας, mm-hmm, αλλά και για ένα τρίτο παίχτη, τον 22χρονο εξτρέμ Γκονσάλο Μπόρζες. Ναι. Για τον οποίο οι πληροφορίες μας λένε ότι έχει μιλήσει, τον έχει ζητήσει από την Πόρτο ο Πέδρο Άλβες. Ναι. Φέτος έχει παίξει 16 παιχνίδια. Εντάξει, περισσότερο αλλαγή παίζει. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι ενεργός. Έχει ήδη 3 ασίστ στο ενεργητικό του, mm-hmm, στη φετινή σεζόν. Δεξιοπόδωρος, εξτρέμ. Ας λάβουμε υπόψη μας και αυτή την πληροφορία. Οκ, mm-hmm. Mm. Okay, το κρατάμε γι' αυτό. Αυτά, γιατί βλέπω ότι είσαι λίγο. Mm-hmm. Εντάξει, Κώστα μου, σε ευχαριστώ καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ στον Κώστα Νικολακόπουλο. Με την είδηση που αφορά τον Γκονζάλο Μπόρσες, τον εξτρέμ της Πόρτο, για τον οποίο συζητάει με τους Δράκους ο Πέδρο Άλβες.